Ο Κώστας Κατσουράνης με κεφαλιά σκοράρει για το 2-0. Η Red Bull Arena παίρνει φωτιά. Κάτι περισσότερο από μία εβδομάδα πριν τον πρώτο της αγώνα στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, η Εθνική Ελλάδος σκόρπισε χαμόγελα και άφησε να εννοηθεί ότι το βρίσκει το δρόμο της. Δεν ήταν άλλωστε μόνο η νίκη επί της Βολιβίας με 2-1 στη Red Bull Arena, αλλά και η εν γέννη απόδοση της ομάδας, η οποία άφησε υποσχέσεις. Αν μάλιστα ο Φάνης Γκέκας ήταν λίγο πιο τυχερός σε φάσεις όπως αυτές, το σκορ θα είχε πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Σημαντικό που καταφέραμε και κερδίσαμε και για τον κόσμο που ήρθε και για τους ομογενείς εδώ, αλλά και για μας για την ψυχολογία μας. Άρα από εκεί και πέρα πάμε Βραζιλία, προετοιμαστούμε κατάλληλα να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι. Έχουμε μια εβδομάδα να προετοιμαστούμε για το πρώτο παιχνίδι στη Βραζιλία. Προετοιμαζόμαστε όλοι, σωματικά, ψυχικά, και να ξεκινήσουμε το τουρνά που είναι μεγάλη διοργάνωση. Με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Το σκορ άνοιξε στο 21ο λεπτό με κεφαλιά ο Παναγιώτης Κονέ, ενώ το 2-0 έκανε στο 53 ο Κώστας Κατσουράνης. Στη συνέχεια, οι Βολιβιανοί ανέβηκαν και έκαναν αισθητή την παρουσία τους, καταφέροντας να μειώσουν με σούτ του Μπεχεράνο, ενώ έχασαν ευκαιρίες και για την ισοφάριση. Ήταν δύσκολο παιχνίδι και ιδιαίτερα αμφίροπο. Πιστεύω ότι δεν υστερήσαμε, απλώς η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε δύο λάθη της άμυνάς μας και σκόραρε ισάριθμες φορές. Και στα τρία παιχνίδια προσπαθήσαμε να κάνουμε το ό,τι μπορούμε καλύτερα. Σίγουρα νομίζω θα έχουμε καλύτερο πρόσωπο και από τα τρία φιλικά με την Κολομβία, γιατί η ομάδα έχει κάνει κάποιες κρίσεις προπονήσεις και είναι κουρασμένη. Θεωρώ θα είμαστε ακόμα καλύτεροι με την Κολομβία. Ο αγώνας της Red Bull Arena ήταν και ο τελευταίος της εθνικής μας ομάδας πριν από το Μουντιάλ και φυσικά μια τελευταία ευκαιρία για τους αντιπάλους της να την κατασκοπεύσουν. Έτσι, στο γήπεδο βρέθηκαν και πάλι οι Κολομβιανοί αλλά και οι Ιάπωνες δημοσιογράφοι. Ρωτήσαμε έναν εξ αυτών τι πιστεύει για την εθνική μας ομάδα. I watched their game against Portugal in TV. Greece is very, very defensive. Too defensive, I think. Defense of Greece is very, very solid. But offensive is not strong. Όσο για το προσδοκόμενο αποτέλεσμα του αγώνα, ο ίδιος προβλέπει ένα 2-0 υπέρ της Ιαπωνίας. I think 2-0 Japan wins. Θα το δούμε.